Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου παρουσίαση του νέου μας προποντήτου, κ. Κλοντ Μακελελέ. Στην αίθουσα τύπου Μπάμπη Σκορπίδας του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Γάλλου προπονητή Κλοντ Μακελελέ. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση, η παρουσία έδωσε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, κ. Γιώργος Μποροβίλος, ενώ παρόντες ήταν και οι στενείς συνεργάτες του νέου προπονητή του Αστέρα. Την αρχική τοποθέτηση πραγματοποίησε ο κ. Μποροβίλος, που ανέφερε ότι πιστεί στο όραμα των ιδιοκτητών η ομάδα να φτάσει ακόμη ψηλότερα, έγινε η κίνηση απόκτησης μιας σπουδαίας ποδοσφαιριστικής προσωπικότητας για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως είναι ο Κλοντ Μακελελέ. Είναι και δική μου υποχρέωση να σας ευχαριστήσουμε όλους που είχα την καλοσύνη να έρθετε σήμερα στην παρουσίαση του νέου μας προπονητή. Εμείς λοιπόν ως ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης είμαστε πιστοί στο όραμα των ιδιοκτητών του κ. Μπάκου και του κ. Καϊμενάκη, οι οποίοι οραματίζονται έναν αστέρα, τον αστέρα Άκτορ, ακόμα ψηλότερα από αυτά τα οποία έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, από το να είναι δηλαδή συνεχώς για 18 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, τη Super League, να έχει συμμετοχές στα ευρωπαϊκά κύπελα και δύο φορές στα Group Stage, όπως επίσης σε ένα τελικό κυπέλο Ελλάδος. Σήμερα παρουσιάζουμε έναν άνθρωπο που αποτελεί σπουδαία προσωπικότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κλοντ Μακελελέ μαζί με τους συνεργάτες του, τον κύριο Γκίπς και τον κύριο Φεύρ. Ευχόμαστε φυσικά πρώτα υγεία και μετά επιτυχίες. Οι παραστάσεις που έχουν αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πολύτιμες για τον Αστέρα, για να μπορέσει όλος ο οργανισμός να δουλέψει με τα δικά τους στάνταρ, με τον επαγγελματισμό τους, με τις δικές τους εμπειρίες και συνολικά το κλαμπ Αστέρας να βρεθεί στο επίπεδο το οποίο οραματίζονται οι ιδιοκτήτες, το κύριος Μπάκος, ο κύριος Καϊμενάκης και φυσικά πλέον και αυτά που προσδοκά η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Γιατί δεν είναι μυστικό ότι πέρα από την συμπάθεια που έχει ο καθένας σε όλη την Ελλάδα με την ομάδα που αγαπάει, βλέπει τον Αστέρα μια ανερχόμενη ποδοσφαιρικά δύναμη, μια δύναμη που στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει τη δική της ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, στον Αστέρα δουλεύουμε για το παρόν, αλλά πολύ περισσότερο δουλεύουμε για το μέλλον. Αυτό δείχνει η κίνησή μας να έρθει στην Τρίπολη μια τέτοια σπουδαία ποδοσφαιρική προσωπικότητα μαζί με δύο σπουδαίους συνεργάτες και που ελπίζουμε από αυτή τους την εμπειρία να αποκομίσουμε πολλαπλά ωφέλη, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο Αστέρας εκπροσωπείται φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο με 6 διαφορετικές ομάδες, την μεγάλη ομάδα φυσικά που συμμετέχει στη Super League, τον Αστέρα Άκτορ Β' στην Super League 2, την ομάδα γυναικών που είναι στην Α' εθνική κατηγορία για δεύτερη χρονιά μετά από μια εξαιρετική παρουσία που έκανε την πρώτη χρονιά και φυσικά τις ακαδημίες μας για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι, τις ομάδες που συμμετέχουν στα πανελλήνια πλέον πρωταθλήματα K19, K17 και K15, πέραν από τα μικρά παιδιά που είναι σε τέτοιες ηλικίες που συμμετέχουν μόνο σε τοπικά πρωταθλήματα. Έτσι λοιπόν, από την εμπειρία αυτών των ανθρώπων προσδοκούμε όλα μας τα τμήματα και όχι μόνο η πρώτη ομάδα να πάρουν από αυτόν τον αέρα και την εμπειρία αυτών των ανθρώπων και ο Αστέρας Άκτορ να ανέβει ακόμη πιο ψηλά, όπως είναι το όραμα των ιδιοκτητών του κ. Μπάου και του κ. Καϊμενάκη. Mr. Κλοντ Μακελελέ, welcome to Tripolis. Thank you, President. Thank you very much. Από την πλευρά του, ο Κλοντ Μακελελέ ανέφερε ότι είναι χαρούμενος που αποτελεί προπονητής του Αστέρα. Συμπλήρωσε ότι δεν ήρθε στην Τρίπολη για τα χρήματα, τα οποία λόγω της σπουδαίας καριέρας του δεν βάζει σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά για το ποδόσφαιρο και το πάθος του γι' αυτό. First of all, thank you. Thank you.
I'm happy to be here. I have a good conversation about the club. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είχα ήδη πολύ σημαντικές συνομιλίες με την ομάδα. But I talked with the president and the owner, director sportif, everybody here, the first time. Έχω ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο, με τους ιδιοκτήτες και έχω ήδη κάνει τις πρώτες γνωριμίες. They explained me the project from the beginning, the history about Tripoli and from the view for the future, for the football, from this part of the city. Μου έχουν εξηγήσει την ιστορία της ομάδας και το όραμα που έχουν για την ομάδα αλλά και για την πόλη. I think the conversation will be quickly because I love football. Και νομίζω ότι οι συνομιλίες ήταν γρήγορες γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο. I'm not just coming for the money. I do my money before. I come because I have passion. Passion about football is that long time. I know exercise because I be working with UEFA, FIFA. I do my own thing. Δεν έχω έρθει για τα χρήματα. Έχω κερδίσει χρήματα όταν έπαιζα ποδόσφαιρο. Έχω έρθει γιατί είμαι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Έχω αγωνιστεί σε πρωταθλήματα, σε διοργανώσεις της UEFA. Είναι το πάθος μου το ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. And they convinced me quickly because I see passionate people in the football. Because I'm a frontal person. I like feeling people. And when I feel these people want me, and I decide to take the project. Οι συνομιλίες ήταν σύντομες γιατί είδα ξεκάθαρους ανθρώπους, είδα ξεκάθαρα πράγματα και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι, οπότε γι' αυτό ήταν εύκολες οι συζητήσεις με την ομάδα. And I will tell you the truth, I will not lie. Of course, the team is good because the ex-manager do great job. Και θα πω την αλήθεια, θα πω ψέματα, η ομάδα είναι καλή γιατί ο προηγούμενος προπονητής έκανε πολύ καλή δουλειά. The football changed a lot. The fans, the people, the owner, they like goal, they like good game, the player play good football. It's not easy. Το ποδόσφαιρο αλλάζει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλαθλοι, οι πρόεδροι θέλουν goal, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο αλλάζει συνεχώς, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. The job will not be easy, but I know we can do great job in this club. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά ξέρω ότι θα κάνουμε σπουδαία δουλειά σε αυτή την ομάδα. When I decide to take some project, I go 100% my soul, my time. Sometimes is my family will hurt me because I will not be home, because I want make success, but not just for me. I like make success, make progress of player, and this is my view. Once the players are happy, I'm more happy from them because they progress, they can't have ambition personal, dreaming for going as a big team. And this is for the club is very important also, for the manager, for the fan, when they see many players from Tripoli and the national team. This means like all people, not just the manager, all people in this club work in a good way for better future football for this city. Όταν αναλαμβάνω ένα τέτοιο project, η αλήθεια είναι ότι θέλω να δίνω το 100%, θέλω να δίνω την ψυχή μου. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτό, γιατί η οικογένειά μου δεν θα είναι εδώ. Οπότε αυτό που θέλω είναι οι ποδοσφαιριστές όλοι να είναι χαρούμενοι, να δουλεύουν, να έχουν υψηλές απαιτήσεις. Και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και την ομάδα. Θέλω να βλέπω καινούριους παίχτες και από την πόλη να φτάνουν ψηλά, να φτάνουν μέχρι και στην Εθνική Ελλάδος. The way the president says the project is not just the first team. It's the beginning, the young players, the women, and the first team. But the more important for the project working, the first team need be the vitrine. Όπως είπε και ο πρόεδρος, είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την πρώτη ομάδα, πρέπει να κάνει και με τις ακαδημίες και με τη γυναική ομάδα. Απλά η πρώτη ομάδα αυτό που θα επιδιώκει, όπως είναι φυσιολογικό, είναι η νίκη. And I will be concentrated for the first team because we need a result. We need to stay in the Premier Division. It's very important. The project, the president and sport directors they have, football is not science exact. We will do effort for step by step.
take how players is about play football first, winning, takes a good position and sees a better future for this club. Και θα είμαστε συγκεντρωμένοι στην πρώτη ομάδα προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας. Βήμα-βήμα είναι δύσκολο. Θέλουμε να, είμαστε, να βελτιώσουμε και το παιχνίδι μας. Αλλά αυτό θα γίνει βήμα-βήμα και με πολλή δουλειά. This meaning we will work every single day, progress every single day, step by step. Κάθε μέρα θέλουμε να βελτιωνόμαστε σταδιακά, αλλά με σταθερότητα.